Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Χρειαζόμασταν μια τέτοια εμφάνιση. Μεταγραφές από ό,τι φαίνεται θα μας ενισχύσουν πάρα πολύ. Περιμένουμε και τα άλλα παιδιά να βγουν και τα δελτία τους. Να αλλάξουμε εικόνα σαν ομάδα και πλέον να διεκδικούμε σε κάθε παιχνίδι την νίκη και κάνει άλλο αποτέλεσμα. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Παίξαμε σε ένα πολύ βαρύ γήπεδο, ίσως και ακατάλληλο. Καταφέραμε να προηγηθούμε, ελέγχαμε το παιχνίδι πιστεύω σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δεν ανησυχήσαμε σχεδόν καθόλου. Προηγηθήκαμε, χάσαμε και ευκαιρίες, μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Είπαμε στα αποδυτήρια στο δεύτερο, δεν έχει τελειώσει τίποτα, ότι πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια εικόνα και αν μπορούμε να βελτιωθούμε και ακόμα παραπάνω. Τα παιδιά ανταπεξήχθηκαν πλήρως σε ό,τι ζητήσαμε. Καταφέραμε να σκοράρουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ και μετά με τις αποβολές που είχε και ο αντίπαλος, το παιχνίδι έχασε λίγο το νόημά του. Ούτε και εμείς θέλαμε να πιέσουμε παραπάνω την κατάσταση. Μπήκαμε σε ένα παιχνίδι με πολλές πάσες, χωρίς να εκδηλώνουμε επιθέσεις προς σεβασμό προς τον αντίπαλο και ήρθε το τελικό σκορ. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και ευελπιστώ να συνεχίσουμε ακριβώς έτσι. Coach, την εβδομάδα που μας έρχεται θα βγει το δελτίο του Πανταζέλου. Ξεκινάει η προπονήση ο Σαϊκίδης και μας μένουν άλλοι πόσοι για να... Πιστεύω με ένα-δύο ακόμα ποδοσφαιριστές. Κλείνουμε και το ρόστερ και ξεκινάμε την αντεπίθεσή μας. Τώρα που θα βγει δεν ξέρουμε, εξαρτάται και από άλλα αποτελέσματα, αλλά πιστεύω ότι ξεκινάμε την αντεπίθεσή μας από σήμερα. Okay.